καλύτερη. Να κάνω λοιπόν ένα πρακτικό ερώτημα. Γίνονται εκλογές. Δεν έχει προλάβει η συμφωνία να έρθει προς επικύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ισχύει η δέσμευση ότι δεν θα κυρώσετε τη συμφωνία. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει και ένα βήμα ακόμα. Χίλια συγγνώμη, κύριε Αντίπρο. Ναι, παρακαλώ. Ναι, ναι. Ακόμα και αν έχει κυρωθεί, μπορούν να γίνουν διαδικασίες και να μπλοκάρει η είσοδος της Φύρων και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα και αν έχει. Φοβάμαι, κύριε Κλαδιανέ, θα είναι πολύ αργά. Υπάρχουν δυνατότητες εμπλοκής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβάμαι, θα έχει γίνει ζημιά. Εάν, για να μιλάμε τώρα στον κόσμο με ειλικρίνεια και να μην τον κοροϊδεύουμε. Εάν τα Σκόπια πουν ναι στη συμφωνία, η περίπτωση του μπλοκαρίου με το ΝΑΤΟ είναι αδιανόητη. Ακόμα γιατί... και δεν κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Ακόμα και αν δεν κυρωθεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Μα τότε δεν είναι άκυρη συμφωνία τότε. Να σας πω γιατί. Γιατί το ΝΑΤΟ, το οποίο θυμάστε διακαώς επιθυμούσε να δέσει των Σκοπίων, και αυτή ήταν η βασική επιδείξη των ΗΠΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια ούτως ή άλλως, έχει πάρει μια απόφαση. Τι λέει αυτή η απόφαση? Ότι τα Σκόπια, η Βόρεια Μακεδονία και η Ελλάδα έκαναν μια συμφωνία. Και αν αυτή η συμφωνία ολοκληρωθεί, θα είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι η απόφαση που πήρε η συμμαχία το καλοκαίρι. Άρα θέλει δύο κυρώσεις. Σωστά. Τυπικά θέλει δύο κυρώσεις. Πολιτικά όμως, όταν τα Σκόπια θα έχουν πει ναι και οι υπόλοιπες 27 χώρες του ΝΑΤΟ θα έχουν πει ναι, το να έρθει μια μελλοντική ελληνική κυβέρνηση να πει όχι σε αυτή την περίπτωση, λέγοντας εγώ ως Ελλάδα κορόιδευα όλη τη συμμαχία, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Κατά τη γνώμη μου είναι αδύνατο. Θα είναι τεράστιο το κόστος για τη χώρα τώρα. Άρα στην πραγματικότητα αυτό που έγινε το καλοκαίρι με την υπογραφή των Πρεσπών είναι ότι δώσαμε πια στους Σκοπιανούς την ευκαιρία να το αποφασίσουν. Εάν οι Σκοπιανοί πουν όχι, ασφαλώς μπλοκάρει τη διένταξή τους. Εάν όμως οι Σκοπιανοί πουν ναι, τότε να ξέρετε από εκεί και πέρα, το Σκοπιανό γίνεται ένα εσωτερικό δικό μας ζήτημα. Γιατί οι Αμερικάνοι θα έχουν πάρει αυτό που θέλουν, την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Όσο αφορά την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία θέσατε στο τραπέζι. Υπάρχει το δικαίωμα του βέτο για να μην. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει το δικαίωμα του βέτο. Τυπικά, τότε θα είναι εκτός. Και ρωτάω, γιατί λέτε ότι είναι μίσον θέμα εξωτερικής πολιτικής. Τότε πώς γίνεται. Κύριε Κλαβιανέ, δεν είπα ότι για το θέμα των Πρεσπών θα την άχνουμε την Ελλάδα στον αέρα, ούτε από αυτοκτονισμό λέει την Ακρόπολη. Είπα ότι είναι μια μεγάλη ήττα. Είμαστε συνονιμένοι σε αυτό. Ξαναλέω. Εάν τα Σκόπια πουν ναι στο δημοψήφισμα, το να έρθει εκ των υστέρων ένα νέο ελληνικό κοινοβούλιο και να πει «Συγγνώμη, δεν καταλάβαινε τι έλεγε το παλαιό το ελληνικό κοινοβούλιο, τεχνικά μπορεί να γίνει, πολιτικά θα έθετε την Ελλάδα στο περιθώριο». Και αυτή είναι μια απόφαση που δεν ξέρω αν η επόμενη ελληνική κυβέρνηση θα θέλει να την πάρει. Δηλαδή, δεν λέω αποκλείεται, αλλά το ξέρω κιόλας. Η διεθνής κοινότητα δηλαδή έχει τόσο μεγάλη ανάγκη να μπουν τα σκοπιά. Η διεθνής κοινότητα πίεζε για τη συμφωνία των Πρεσπών από το 1992. Αυτό είναι σαφές, δεν υπάρχει θέμα τώρα. Απλώς, το κάνουν και ξεδιάδρομα τώρα, για να τα λέμε όλα. Ο βολικός υπογράφων ήταν ο Τσίπρας. Πάντως κύριε Γεωργιάδη, θέλω να καταλάβει ο κόσμος, αν αύριο είστε κυβέρνηση, Μητσοτάκης πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο Γεωργιάδης, τι θα γίνει εφόσον δεν έχει επικυρωθεί η συμφωνία των Πρεσπών από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θα την επικυρώσετε. Πρώτον και κυριότερο. Η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη ότι δεν επικυρώνεται από την πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας αυτή η συμφωνία ισχύει στο ακέραιο. Δεν θα την επικυρώσουμε είναι η απάντηση. Και ασφαλώς στην προηγούμενη μας συζήτηση ως προς την ένταξη στο ΝΑΤΟ, εάν προλάβουμε να πάμε τα ενία της χώρας εμείς, θα κάνουμε το παν για να δούμε πώς μπορούμε και αυτό να το αποφύγουμε. Δεν θέλω να πω ότι θα γίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο, αυτό εννοούσα, έτσι. Ασφαλώς για μας αποτελεί πολύ μεγάλο ζήτημα. Δεν σας προβληματίζει τώρα το γεγονός της αντίθεσης με τους παραδοσιακούς μας συμμάχους? Μα αυτό είναι που έλεγα προηγουμένως. Γι' αυτό λέω ότι αν που νέοι οι Σκοπιανοί. Με κραυγαλαίο τρόπο να ενισχύσει το ΖΑΕΦ. Έχετε δίκιο, κύριε Παναγιώτοπουλε. Λέω, τι έλεγα προηγουμένως. Εάν πούν οι νέοι Σκοπιανοί, το κόστος ως προς τις σχέσεις μας με τους παραδοσιακούς μας συμμάχους ανεβαίνει πάρα πολύ. Παρά τα αυτά σας λέω, η δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας είναι, εμείς αυτή τη συμφωνία δεν θα την κυρώσουμε. Τελεία και παύλα. Δεν την πιστεύουμε, δεν μας αρέσει, την θεωρούμε επιζημία των ελληνικών συμφερόντων.